Ακόμη πιο βαρύ πακέτο μέτρων. Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς να θυμίσουμε μερικά πράγματα από το παρελθόν. Δεν ήταν να ολοκληρωθεί επί Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση Σαμαρά το πρόγραμμα τέλους του 2014. Ήταν τον Αύγουστο του 2014. Ήταν τον Αύγουστο ήταν του 2014. Όχι, κύριε, το πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν τον Αύγουστο του 2014. Δεν τα ξέρετε καλά. Το πρόγραμμα έλεγε 31 Δεκεμβρίου του 2014. Όλοι λέγαμε τότε ότι Οκτώβριο πρέπει να έχει τελειώσει η αξιολόγηση. Αυτό είναι για να τελειώσουμε γρηγορότερα. Θυμίζω ότι είχαμε πάρει 2 μήνες παράταση, Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Γιατί λέγαμε όλοι τότε ότι τον Οκτώβριο έπρεπε να τελειώσει η αξιολόγηση. Αυτό είναι γιατί εμείς θέλαμε να πάμε. Κύριε Χατζηνικολάου, θυμάστε τις εκλογές του 2015 που λέγαμε ότι είχε πάρει ο Σαμαράς 2 μήνες παράταση. Και μετά μας κατηγορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είχαμε στήσει παγίδα γιατί πήραμε μόνο 2 μήνες. Ναι. Οι 2 μήνες ήταν Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Το πρόγραμμα τελειώνει 31 Δεκεμβρίου. Αλλά η αξιολόγηση ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Αφού τελείωνε το πρόγραμμα 31 Δεκεμβρίου. Έτσι είναι, είναι σωστό αυτό που λέτε. Για να έρθουν τα χρήματα μέχρι για να διορθώσω τον κύριο Σπίτι. Λοιπόν, άρα όχι να μην με διορθώσετε, εγώ σας διορθώνω. Μετά έγινε αυτό που λέτε. Και δεν έχει μετά, κύριε. Το πρόγραμμα ήταν 3 χρόνια πριν υπογεγραμμένο. Που κάποιοι δεν ψήφισαν τον κύριο Δήμα για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και πήγαμε. Άμα λέτε ευτυχώς. Θέλετε να κάνουμε τέτοια κουβέντα. Όχι, αλλά μην μου λέτε ευτυχώς με 9 δισεκατομμύρια μέτρα. Αφήστε το ευτυχώς. Βγάλτε το τραπέζι το ευτυχώς. Ευτυχώς να το ζούμε. Δεν ψήφισαν το Σταύρο Δήμα. Γιατί? Διότι από τη συμφωνία που είχε κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά προβλεπόταν 3,5%, 3% συγγνώμη, πρωτογενές πλεόνασμα για το 2015. Αντί για μισό που ήταν η συμφωνία. Προβλεπόταν 3,5% για φέτος. 4 για του χρόνου και ούτω καθεξής. Επομένως, λέτε αυτό... ότι δεν ήταν μόνο το email Χαρδούβελη. Βεβαίως δεν ήταν μόνο. Θα εφαρμοζόταν. Βεβαίως. Αυτό με φέρνει 20 δις μόνο από αυτά που οφείλαμε από το πρωτογενές πλεόνασμα που δεν θα τα πιάναμε ποτέ με τη συμφωνία που έχει γίνει. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα, μετά τη συμφωνία που έγινε το καλοκαίρι, έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάντως, ακόμη και αν είναι έτσι όπως μας τα λέτε, κύριε Υπουργέ, τι κέρδισε ο ελληνικός λαός που εξελέγει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα πω. Καταρχάς, κέρδισε μια συμφωνία η οποία θα μας βγάλει από την κρίση. Δεύτερον, κέρδισε 0,5%. Μα οι άλλοι λένε ότι ήμασταν έτοιμοι να πάμε σε επιστολιπτική γραμμή. Αφήστε τη, λένε οι άλλοι. Εμείς έχουμε δεσμευτεί για 3 συγκεκριμένα βήματα. Το πρώτο έγινε και ήταν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το δεύτερο γίνεται και είναι να τελειώνουμε την αξιολόγηση. Και το τρίτο είναι η διαπραγμάτευση για την αναδιάθρωση του χρέους. Μεσολάβησαν όμως και τα capital controls. Βεβαίως. Μεσολάβησε όλη αυτή η ιστορία. Η διαπραγμάτευση με τον πιστόλι στο κρόταφο. Ξανά εκλογές, γιατί τις ξεχνάνε πάρα πολύ. Και επίσης εδώ και μερικούς μήνες πάλι, από το Νοέμβριο δηλαδή που θα έπρεπε να έχει λήξει η αξιολόγηση, πάμε από παράταση σε παράταση, ναι, με συνέπειες για την αγορά. Ακούστε, εμείς κερδίσαμε μία συμφωνία που έχει 20 δις λιγότερα μέτρα και μόνο από το πρωτογενές πλεόνασμα. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν έπρεπε πέρσι να έχουμε 3% πλεόνασμα και φέτος 3,5%. Αυτό που συζητάνε σήμερα, το δούνου του και διαφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι για το 2018. Είναι αν θα έχουμε πλεόνασμα 3,5% το 2018. Και επομένως κάθεται και κάνουν μια κουβέντα και διαφωνούν μεταξύ τους. Αν μπορούμε σε βάθος χρόνου να έχουμε 3,5% πλεόνασμα ή όχι, και γίνεται η κουβέντα τι πρόσθετα μέτρα θα μπορούν να πάρθουν για τότε, αν δεν πιάσουμε τους στόχους. Πέρσι τους πιάσαμε τους στόχους, τους υπερβήκαμε. Και φέτος θα γίνει το ίδιο. Ναι, βέβαια, λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι σας βοήθησε σε αυτό η μειωμένη τιμή του πετρελαίου. Δεν μας βοήθησε μόνο η μειωμένη τιμή του πετρελαίου, μας βοήθησαν πάρα πολλοί παράγοντες. Σε λίγο θα βγουν τα στοιχεία από την Eurostat και θα δούμε. Θα επιβεβαιωθούν ότι πήγαν πάρα πολύ καλά τα φορολογικά έσοδα. Το ότι μειώθηκε έστω και λίγο η ανεργία δεν λέει τίποτα στον κύριο Γεωργιάδη. Το ότι υπάρχει μια συντονισμένη. Τώρα ότι ανεβαίνει κίνηση, πάλι, σας λέει κάτι. Μια συντονισμένη κίνηση της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένων συστημικών μέσων. Δεν απαντήσατε. Ότι ανεβαίνει τώρα κάτι, σας λέει. Η ανεργία. Θα το δούμε αυτό, κύριε. Αφού βγήκαν τα στοιχεία. Πότε βγήκαν τα στοιχεία? Πριν από 20 μέρες. Σας παρακαλώ. Εγώ δεν σας παρακαλώ καθόλου. Ποιος τα έβγαλε, το κανάλι ή το συγκρότημα? Εντάξει, να τα δείτε. Είναι η πρώτη φορά που ανέβηκε η ανεργία. Να τα δείτε, να τα δείτε. Πόσο μειώθηκαν τον προηγούμενο χρόνο τα στοιχεία της ανεργίας. Εντάξει, θα εξηγήσω μετά γιατί δεν είναι δυνατό τα νούμερα. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, εδώ πέρα ζούμε μια εποχή που πραγματικά επιχειρείται να δοθεί μια άλλη εικόνα για τη χώρα από αυτή που πραγματικά ισχύει. Και δεν γίνεται αυτό μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Γίνεται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που παρουσιάζουν όλο αυτό το σκηνικό.
έχουμε, παραλάβαμε συγκεκριμένα, ας πούμε, να σας πω για το Υπουργείο μου, συγκεκριμένα έργα σταματημένα, κολλημένα, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να έχει σταματήσει τη χρηματοδότηση. Έχουν επανακινηθεί όλα, όλα. Έχετε να βρούμε έναν πολίτη, να δούμε ποια κανάλια και ποιες εφημερίδες το έχουν παρουσιάσει αυτό. Λέει ο κ. Γεωργιάδης πώς μειώθηκε η ανεργία. 4 χρόνια ήταν κολλημένο το μετρό της Θεσσαλονίκης. Σήμερα εγκαινιάσαμε το Λεύκορο Σπάρτη. Το Πάτρα Πύργος είχε σταματήσει και λέγανε όλοι τα capital control και όλα τα σχετικά. Πώς ολοκληρώνουν τα έργα το ένα μετά το άλλο, αφού είχαμε σταματήσει και κάνουμε και κριτική ότι δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετική η εικόνα της χώρας από αυτή που θέλουν κάποιοι να παρουσιάζουν και είναι και τελείως διαφορετική η εικόνα του πολιτικού σκηνικού της χώρας από αυτό που κάποιοι θέλουν να παρουσιάζουν. Εσείς είστε ικανοποιημένος μετά από τόσους μήνες διαπραγμάτευση να πηγαίνουμε σε ένα πακέτο ουσιαστικά 8,5-9 δισεκατομμύρια. Εμείς θα απολογηθούμε στον ελληνικό λαό για ολιγορίες και για λάθη. Βεβαίως, δεν έχουμε άλλωστε κρύψει ποτέ τα αισθήματα έτσι και την τάση αυτοκριτικής μας, το ανάποδο. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την συνολική πορεία της χώρας και με την προσπάθεια που γίνεται, που είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και εγώ θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί τις τελευταίες μέρες γίνεται θέμα αν θα έχουμε εκλογές. Έχετε δει τριγμούς στο ΣΥΡΙΖΑ ή στις δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση? Εδώ βλέπουμε να διαλύονται συνέδρια. Θα τα περάσετε τα μέτρα αυτά, να διαλύονται αυτό κόμματα, το πακέτο. Να υπάρχει, θα καταφέρετε να το περάσετε από τη Βουλή? Βεβαίως θα το περάσουμε από τη Βουλή, γιατί υπάρχει κάποια αμφιβολία γι' αυτό. Ρωτώ. Όχι. Βεβαίως και δεν υπάρχει μάλιστα κανένα θέμα. Για όνομα του Θεού. Πάμε στον κύριο Λοβέρδο. Ναι, οι συνάδελφοί μου, παρακαλώ, ελεύθερα.